μία από τις πιο ενιγματικές και γεμάτες απρόπτα, ανατροπές και χιούμορ ιστορίες του Ρομπέρτο Μα, παρουσιάζει το θεατρικό σχήμα Συνένα Μιχάλης Τούμπουρος. Η χειμερινή του παραγωγή με το έργο «Η Παγίδα» αφηγείται την ιστορία ενός απελπισμένου σύζυγου, μιας μυστηριώδους γυναίκας, ενός επιθεωρητή, μιας ρακένδυτης, ζωγράφου και μιας νοσοκόμας που πρωταγωνιστούν σε ένα καλωστημένο ταξίδι μυστηρίου. Τη φετινή χειμερινή σεζόν ανεβάζουμε το έργο «Η Παγίδα» του Ρομπέρτο Μα σε μετάφραση Αντώνη Γαλαίου. «Η Παγίδα» είναι από τα πιο διάσημα θεατρικά έργα, αστυνομικά, αλλά υποκρύπτει μια ανατομία της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση και με το μυστήριο, την ανθρώπινη περιέργεια και βεβαίως τις παραβατικές συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν όπου μπορούν να οδηγήσουν αυτές. Εκτός από τους εραστέχνες ηθοποιούς, τους οποίους θα πρέπει να τους αναφέρουμε ένα προς ένα, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχουν και τα εραστέχνικά σχήματα και η προσφορά τους είναι μεγάλη γι' αυτό το λόγο. Αναφέρουμε λοιπόν στους Μάρο Γιαμαρέλου, Δήμητρα Διακουμέα, Γιάννη Καλατζή, Αρμάν Καραπετιάν, Λευτέρη Καρμύρη, Αλεξάνδρα Λιμπεροπούλου, Ελπίδα Μελιγαλιώτη, Εύη Πεντιχαβά, Χαρούλα Νίκου, Νίκο Παναγιωτόπουλου, Μιμή Κατάση, Λαμπρινή Τσουνίδου και Γιούλη Χρονοπούλου. Δεν πρέπει να παραλείψουμε από τους συντελεστές, που χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε ούτε το μυστήριο, αλλά ούτε και την πρόοδο του έργου στα μάτια των θεατών, τον Ανδρέα Καρασπίλιο και τη Σταυρούλα Κρασοπούλου, οι οποίοι σε στίχους και σε μουσική πρωτότυπη έχουν συνθέσει ένα τραγούδι, την Παγίδα, η οποία ερμηνεύεται από τη Μιμή Κατάση, είναι πρωτότυπο έργο. Και πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά τους αυτή. Οι συντελεστές της παράστασης καλούν το φιλοθεάμον κοινό να τους ακολουθήσει σε αυτό το καλωστημένο ταξίδι μυστηρίου, πλούσιο σε ένταση, δράση που διακομωδεί καταστάσεις και εξερευνά αριστοτεχνικά τις πλευρές της ανθρώπινης κοινωνίας. Όλα τα παιδιά, και εγώ και ο Πάνος, έχουμε κάνει, πιστεύω, μια πολύ ωραία δουλειά και ανυπομονώ να έρθει ο κόσμος να μας δει, να περάσει καλά, να δει ένα έργο μυστηρίου που θα τον κρατήσει σίγουρα μέχρι και το τέλος. Έχει κάποια κωμικά στοιχεία, οπότε θα περάσουμε καλά, πιστεύω, όλοι μας. Εγώ είμαι η Γιούλη Χρονοπούλου, το νεότατο μέλος του Θειάσου και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Πάνο Ηλιόπουλο που μου κάνει την τιμή να συμμετέχω. Θέλω να σας πω ότι αυτό που θα παρακολουθήσετε θα είναι μια καθηλωτική αστυνομική κωμωδία. Θα σας συναρπάσει. Η πρεμιέρα γίνεται απόψε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας στις 8 το βράδυ, ενώ οι παραστάσεις θα συνεχιστούν έως και τις 19 Νοεμβρίου κάθε εβδομάδα καθημερινά από Πέμπτη έως και Κυριακή. Οι παραστάσεις μας ξεκινούν αύριο, 28 Οκτωβρίου, η πρεμιέρα μας αύριο, δηλαδή στις 8 η ώρα το βράδυ, και θα συνεχιστούν μέχρι τις 19 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Πέμπτη και Παρασκευή στις 9 και 4, Σάββατο και Κυριακή στις 8. Καθημερινά η προπόληση στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας 6 με 8. Σας περιμένουμε.